Επιστρέψαμε στο Joy για να ακούσουμε τη συνέχεια της κουβέντας με την Νικολέτα Ράλλη. Εσύ αισθάνθηκες ότι την έτρωγες αυτή τη μούτζα καμιά φορά? Ευτυχώς όχι, γιατί δεν έχω πάρει το απειλητικό μήνυμα. Τι εννοείς, οι άλλοι έχουν πάρει? Πέραμε διάφορα μηνύματα. Τι μηνύματα? Δηλαδή, στη σελίδα μας στο Facebook βρίζανε. Εσύ είσαι εδώ, εσύ είσαι εκείνο. Αλλά δεν δίνω σημασία ούτως ή άλλως. Εγώ δεν δίνω σημασία και στους τηλεκριτικούς. Εσύ τότε που έκανες αυτό το μεσημεριανό, έλεγες ποτέ μέσα σου τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα? Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Όχι πριν κοιμηθώ. Ναι. Που κάνεις τον απολογισμό της ημέρας. Το έχω πει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, λίγο τα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε όμως και πιο αστεία. Δηλαδή, μετά το σκέφτηκα και αυτό να ήμουν λίγο πιο χαλαρή. Ότι ξέρεις, π.χ. σε κάποια φάση ήταν να είναι η Πετρούλα στην εκπομπή μας. Και κάποια παιδιά. Στη δικιά σου την εκπομπή ήταν που ξέφυγαν τα μαλλιά. Το μαλλί. Ναι. Και κάποια παιδιά δεν σα ασχέτησα και τη δουλειά έχει η Πετρούλα. Ρε παιδιά, δεν είμαστε δηλαδή και το σύνορο. Χαλαρώστε. Η κοπέλα είναι καλή, συμπαθητική και αυτά. Μπορεί να έχει το δικό της στυλ. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε. Μην τρελαίνεστε με τέτοια πράγματα. Και τι έγινε, δηλαδή, πειράζει κανένα? Όχι. Και όντως, δηλαδή, ο κόσμος δεν μας είπε τι δουλειά έχει η Πετρούλα στην εκπομπή. Σας γέλαγαν. Ναι. Γέλαγαν όχι ότι κοροϊδεύουν. Η Πετρούλα ξέρει τι κάνει. Δεν έγινε και κάτι. Εμένα άλλα πράγματα με φαίναν σε δύσκολη θέση. Ίσως κάποιο θέμα. Σίγουρα σε δύσκολη θέση, γιατί ήταν πρωτόγνωρο για μένα, με έφερνε μια κηδεία αντιπευθείας μετάδοση. Διότι γίνανε όλα τόσο γρήγορα. Άλλο περίμενα να κάνω, άλλο έγινε. Μιλάμε γενικά για την εκπομπή. Τώρα σου προκύπτουν και κηδείες και έκτακτα περιστατικά. Και δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ. Θα το χειριστώ καθαρά ανθρώπινα. Αλλά εγώ μπορώ πολύ πιο εύκολα να κλάψω από έναν άνθρωπο επαγγελματία. Και με το ότι το κάνω αυτό που θες να σου φύγει. Άσε. Τι σου λέω τώρα, Νάση. Τέλος πάντων, να τα καταλάβεις, όχι ότι δεν τα ξέρεις εσύ, να τα καταλάβει και ο κόσμος. Είναι δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη και δουλειά. Και μετά τελείωσε άδοξα όλο αυτό. Τελείωσε άδοξα. Άδοξα. Τι έγινε? Μια μέρα, λοιπόν, απλά μάθαμε ότι κόβεται η εκπομπή. Υπήρχαν οι φήμες. Γιατί δεν πήγαινε καλά στα νούμερα? Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω, και δεν το πιστεύω εγώ και όλοι μας και αυτά και που το συζητήσαμε, ότι η εκπομπή πήγε όσο έπρεπε να πάει και τόσο καλά όσο πήγε. Όχι χρονικά, στα νούμερα. Φυσικά και με πείραξε, φυσικά και με ενόχλησε ο τρόπος. Διότι δεν ήξερα εγώ δηλαδή. Η παρουσιάστρια δεν ήξερα να κόβεται η εκπομπή. Πότε το έμαθες? Το έμαθα βράδυ, έχω πάει για επίδειξη φιλανθρωπικό charity. Περιμένω τη δημοσιογράφο μου, γιατί εγώ έκανα και ρεπορτάζ. Μου άρεσε να κάνω ένα backstage για το φιλανθρωπικό. Αργή, που είσαι Μαρίλια, μου λέει τι να έρθω να κάνω. Τι εννοείς, κορίτσι μου? Μου λέει, μα Νικολέτα, μπορεί να μην βγούμε αύριο αέρα, δεν χρειάζεται το θέμα. Έχουμε ειδικά βάρα, τι να τα κάνουμε? Και λέω, ποιος το είπε αυτό? Ήξερα ρε εσύ, ήξερα ότι μπορεί να κοπεί, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Και το έμαθα με πολύ άσχημο τρόπο. Και σύν τις άλλες ότι είχαν απεργία Πέμπτη Παρασκευή τεχνική και δεν είπαμε και ποτέ γεια στον κόσμο. Έκλαψες δηλαδή? Πάρα πολύ, όλοι κλάψαμε. Αυτή η πασχαλίτσα που έχεις εκεί, τι είναι? Αυτό είναι μια πασχαλίτσα που για να καταλάβεις πόσο πολύ με αγαπάει ο αδερφός μου, έκανε και αυτό την ίδια. Έλα! Γιατί είμαστε στο Λονδίνο και του λέω δεν πάμε να κάνουμε κανένα τατουάζ το ίδιο. Έλειπε βέβαια η αδερφή μας και θέλει να πάει να κάνει και αυτή τώρα. Και του μου λέει τι θες να κάνει, του λέω θέλω να πάμε να κάνουμε πασχαλίτσα, γιατί όταν σε ακουμπάνει μια πασχαλίτσα ή μένει πάνω σου είναι τύχη. Και το έκανε το χατήρι. Εκείνος είναι και αγόρι. Τώρα αγόρι με πασχαλίτσα. Δεν πειράζει, δεν κατάλαβα. Εντάξει το κοριτσάκι, αλλά το αγοράκι. Ναι, και μου λέει: θέλω να πάω να βάλω, μου λέει μια ράχνη, πάω να τη φάει. Τη λέω: ναι, λίγο πιο αντρικό κάνει αυτό πάντω. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εσύ δεν έχεις παντρευτεί ποτέ, δεν έχεις? Όχι, παιδί μου, καμία σχέση. Όχι, δεν έχω παντρευτεί. Δεν έτυχε. Θέλεις να παντρευτώ? Ναι. Το έχεις σκέψει για αυτή την απάντηση? Ξέρεις, έχεις σκέψει γιατί έχω σκεφτεί και ότι και αν παντρευτώ έγινε τελικά τίποτα. Έχω αρχίσει και προβληματίζομαι λόγω του ότι έχω πατήσει και τα 30 για αυτά τα θέματα. Ναι, θα ήθελα να παντρευτώ. Ιδανικά θα ήθελα να παντρευτώ. Και να κάνω οικογένεια και παιδάκια. Έχεις φτάσει ποτέ κοντά ή όχι? Όχι, ποτέ. Ούτε στα παιδάκια, ούτε στο γάμο. Όχι. Ξέρεις, καλά, όταν είσαι πιο μικρή, μπορεί να λες αυτό ο άντρας της ζωής μου και τέτοια και αυτά και να μείνει τελικά άντρας της ζωής σου. Σαν έτσι θεωρείς, ίσως το έχω πει. Αλλά ουσιαστικά και όπως πρέπει, ποτέ όχι. Δεν έχει τύχει. Πόσες φορές έχεις πιστέψει ότι αυτό είναι ο άντρας της ζωής σου? Έλε, Νάση. Πόσες φορές έχω πιστέψει? 2. Και τι έγινε μετά? Την πρώτη φορά. Μετά.
αναθεώρησα και σκέφτηκα ότι ο άντρας της ζωής μας, ό,τι και να είναι αυτός ο άντρας, είτε θα γίνει ο άντρας μας, είτε είναι ο πατέρας μας, είτε ο αδερφός μας, είναι ο άνθρωπος που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μετά σκέφτηκα ότι εμένα αυτός ο άνθρωπος δεν με κάνει καλύτερο άνθρωπο και λέω πώς είναι με τον άντρα, το άντρας της ζωής μου. Δεν τον έχω βρει μάλλον ακόμα. Σου έχει τύχει να σε κάνει κάποιος τρελή? Μου έχει τύχει να με κάνει κάποιος τρελή, φυσικά. Και νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ με τίποτα, δηλαδή. Δηλαδή τι έγινε? Δηλαδή είναι αυτό το κλασικό ότι αυτό ο σωλήνας δεν είναι άσπρος, είναι μαύρος. Μα αφού μαύρος είναι. Και μου έχει, με έχει κάνει όλο να με έχει καλύτερη τρελή. Και γενικά έχω ζήσει πολλές σουρεάλ καταστάσεις με αγόρια στο παρελθόν. Τι δηλαδή? Δηλαδή ότι τυχή να έχει βγει έξω, να έχει πέσει για ύπνο, να με έχει καληνυχθήσει. Αγάπη μου, καληνύχθηκε αυτά, φυλάκια και αυτά. Μπράβο, χωράκι. Όχι, συγγνώμη. Γιατί δεν με παίρνει το κρεβάτι, αφού πάντα το κρεβάτι με παίρνει τηλέφωνο. Υπόψη, δεν είμαι υστέρο, παρότι ναι, είμαι έντονη κι αυτά, καμία σχέση. Και γενικά δεν μπορώ να τσακώνομαι εγώ. Mm. Δηλαδή μπορώ να μην μιλήσω και δεν θέλω να τσακώθω. Δεν μπορώ την ένταση, θέλω ηρεμία. Και ναι, αγάπη μου, έχει δίκιο, θα σε πάρω και το κρεβατάκι μου. Με την προϋπόθεση ότι αυτό το κάνει πάντα αυτό. Όχι ότι είναι δική μου απαίτηση. Έτσι έχει, με έχει μάθει, ναι, να μην με μάθαινε. Mm. Και σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, ας πούμε, να υποθέσουμε ότι αυτή η ώρα είναι η 12 ώρα τη νύχτα, που είναι και λίγο νωρίς για τα δεδομένα του, λέω τώρα εγώ. Ξαφνικά, 3 ώρα έχει χτυπήσει το κινητό μου και βλέπω το όνομά του. Και λέω, τι έγινε, κάτι έγινε. Και το σηκώνω και ακούω μουσική από κλαμπ. Με είχε πάρει κατά λάθος. Α, είσαι και τυχερή όμως. Παιδιά, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα μαθαίνονται. Ναι. Αλλά σε μένα, είτε είναι θέματα της δουλειάς, πισόπλατα και τέτοια, είτε είναι προσωπικά. Είναι μίνιμου, maximum ένα μήνα, δώσε μου. Α. Το έχω μάθει. Χωρίς να ρωτήσω πουθενά, έτσι, έρχεται μόνο του. Τηλέφωνο χτυπάει, μουσική ακούω εγώ, Μαντόνα και αυτά, δεν κλείνει. Για να δω μήπως με πήρε, κάτι έγινε και αυτά. Εγώ εκεί το τραβάω. Έχω υπομονή γενικά και είμαι καλοπροαίρετη. Ξαναπαίρνει πάλι μουσική. Την τρίτη φορά λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο εγώ. Δεν το σηκώνει. Πήγε, σήκωσε, δεν ξέρω τι κάνει, σήκωσε τηλέφωνο. Και τι έκανε ρε παιδιά ο Θεός. Πήγε στην τουαλέτα, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει πάλι ότι είναι στο κρεβάτι. Έλα ρε. Και πάμε ναι, 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 κρίμα. Αυτά τώρα που τα σκέφτομαι ναι, λοιπόν, γελάω. Είδες πως γελιοποιείται ο άλλος όμως. Ναι, 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 γελάω. Και τότε γέλασα λίγο, δηλαδή συγχύστηκα, δεν έγινα τρελή. Γι' αυτό σου λέω, καμιά φορά δεν, αυτό που βλέπεις με μένα και είμαι έτσι έντονη, μιλάω δυνατά και αυτά, δεν έχει να κάνει με αυτές τις ναι, καταστάσεις. Με διασκεδάζουν, με ψυχαγωγούν. Σου έχει χρειαστεί υπομονή στη σχέση σου? Αυτό δηλαδή, ή να τον θες κάποιον πάρα πολύ και να λες δεν πειράζει, θα κάνω υπομονή, το παλέψω? Όχι, ποτέ. Έχω κάνει υπομονή μέχρι ενός ορίου, αλλά γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο ότι μια ζωή την έχουμε, δεν χαραμίζω, Νάνση μου, δευτερόλεπτο σε κάτι που δεν αξίζει. Ναι. Προτιμώ, εφόσον το δοκίμασα και έχω άποψη ότι τελικά ήταν λάθος, να μην έχω απορίες στο μέλλον, μήπως έπρεπε να το πολέψω, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή. Mm. Είτε είναι η σχέση, είτε είναι το οτιδήποτε. Mm. Δεν, και υπό τις συνθήκες φυσικά ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου είναι άντρας μου, δεν είναι χώνα παιδί μαζί του, που εκεί τα σκέφτεσαι φυσικά τα πράγματα. Ναι.